Έχουμε ένα δημιουργικό άγχος. Εντάξει, λογικό είναι, είναι πρώτη φορά. Έχουμε άγχος πάντα, σε κάθε εκλογές έχουμε άγχος ασχέτως υποψηφιότητας. Αλλά βλέπω τα πράγματα ότι είναι καλά, ο κόσμος είναι θετικός και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Οι προσδοκίες είναι το ΠΑΣΟΚ να βάλει ένα τέρμα στο αυτό το δίπολο απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην ακατάσχετη παροχολογία και στο φλερτ στα θολά νερά της Χρυσής Αυγής, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος με σεβασμό στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη και να δώσει ελπίδα και αξιοπρέπεια στους πολίτες. Τα μηνύματα που πήρατε από τους πολίτες όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής εκστρατείας? Ήταν πολύ θετικά, ήταν και μια νέα υποψηφιότητα. Ήμουν μια νέα υποψηφιότητα, οπότε έβλεπαν θετικά ούτως ή άλλως όλο αυτό το εγχείρημα. Αφουγκραστήκαμε την κοινωνία, εγώ τους άκουσα όλους, ανακάλυψα προβλήματα τα οποία δεν προβάλλονται στον δημόσιο λόγο και αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα και βέβαια γνώρισα πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους. Εσείς έτσι σαν νέος υποψήφιος και νέος άνθρωπος, πώς την είδατε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι κάτι καινούριο για σας? Είναι πολύ σημαντικό νέοι άνθρωποι να ασχολούνται με την πολιτική, είτε τόσο ενεργά όσο εγώ, δηλαδή να εκτίθενται στα κοινά και να ασχολούνται με αυτά, είτε ακόμα και να ψηφίζουν. Είναι εκτός από πολύ ύψιστο δικαίωμά τους, είναι και μια ύψιστη υποχρέωση και είναι αυτό που τους δίνει και λόγο σε ό,τι θεωρούν εκείνοι ότι δεν γίνεται σωστά.